Άκουσα με ενδιαφέρον όλες τις απόψεις. Σε κάποιες ζητήματα θα πρέπει να απαντήσουμε, να τα διευκρινίσουμε, να μην υπάρχει άποψη και απευθύνομαι έτσι από αυτό το τελευταίο που είπε και ο Φώτης. Σε καμία περίπτωση δεν μπήκε στην κουβέντα να δεχτούμε πώληση μονάδων για να πάρουμε κάτι άλλο. Αυτό θέλω να το έχουμε ξεκάθαρο. Το συνέδριο της παραγωγικής ανασυγκρότησης γίνεται εδώ ως πρώτο σε πολύ σύντομο χρόνο, γιατί διαπραγματεύτηκαμε να πουλήσουμε μονάδες. Και επειδή εδώ οι περισσότεροι κάνουν πολιτική, πες το με έναν πολιτικό ο οποίος θέλει να πουλήσει και να δει μέσα στην ενεργειακή καρδιά της χώρας που είναι επιπογός. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι είναι θετική εξέλιξη. Όπως θετικά είδα εγώ ότι ήρθε ο Σταθάκης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ενώπιον όλων των παρατάξεων, των φορέων, είπε αυτό που διαπραγματευόταν και ο καθένας τοποθετήθηκε και ακούστηκαν οι απόψεις και αποχώρησε. Δηλαδή, τι θέλετε να πω, να πω, να μην έρθει ο Πρωθυπουργός να κάνει εδώ το Περιφερειακό Συνέδριο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας να ξεκινήσει από εδώ. Δηλαδή, τι θέλετε να τον κρύψουμε στο Μαξίμου, τότε θα ήταν φίλος του. Ο Πρωθυπουργός θα έρθει εδώ και είναι προς τιμή το ότι είπε ότι θα έρθει στην πρόταση Δυτική Μακεδονία για να ξεδιπλώσει το σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας με τις δυνατότητες της περιοχής και με συγκεκριμένες αποφάσεις, πολιτικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις. Διότι πρωτίστως θα τοποθετηθεί για αυτά εδώ τα θέματα. Όχι στην ασφάλεια του γραφείου του Μαξίμου, ούτε στην ασφάλεια του γραφείου του Περιφερειάρχη ή του καθενός. Και οι συγκρούσεις γίνονται εκεί που παράγονται οι πολιτικές. Και επειδή εδώ γνωριζόμαστε ποιοι είμαστε, εγώ δεν είμαι κανένας έργος κομματικό. Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένα. Δεν έχω καμιά κομματική ταυτότητα εγώ. Και που λέω του συνεργάτε μου. Άλλοι έχουν κομματικέ ταυτότητε. Και πού είμαι, που λένε να τα ξεπουλήσουμε ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Γι' αυτό λεωταρισμού και παλικαρισμού θα παρακαλούσα να ήταν σε δεύτερο πλάνο για να είμαστε ουσιαστικοί. Άλλο τώρα στο περιβάλλον που κινούμαστε. Δεν γίνεται τίποτα. Είναι ως έχουν τα πράγματα. Στην περιοχή. Οι μονάδες όπως είναι, με τις ώρες που τελειώνουν, που είπε και ο Δήμαρχος Αμυντέου, χωρίς επενδύσεις, με μειωμένο το λιγνίδι στο μείγμα Κασίδου, με μειωμένη τη ζήτηση. Τι καταγράφουμε τώρα δύο χρόνια, που είμαστε εμείς περιφερειακή αρχή 2,5, να κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις στη ΔΕΗ για να πληρώσει τους μικρούς εργολάβους. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Και ουσιαστικά η ΔΕΗ να κάνει ένα εσωτερικό δανεισμό από την τοπική οικονομία και από τους τοπικούς επιχειρηματίες. Κατορθώσαμε και βγάλαμε 20 εκατομμύρια από τον πόρο. Και το τελειώνουμε. Δίνουμε μάχη να βγάλουμε άλλα ποσά. Από αυτή τη ΔΕΗ. Ποιος την έφερε εδώ αυτή τη ΔΕΗ. Αναρωτηθήκαμε. Θέλω να πιστεύω πως εμείς ως περιφέρεια όχι. Που έχουν ευθύνες όλοι διαχρονικά και οι διοικήσεις. Και όλοι πατάνε την αυτοκριτική τους. Διότι αυτή εδώ η επιχείρηση δεν ανήκει στους εργαζόμενους της διοίκησης της κυβέρνησης. Είναι η επιχείρηση του ελληνικού λαού. Και ο λαός περιμένει απαντήσεις. Στο τι ρεύμα πληρώνει, στο πόσο σίγουρος είναι ότι θα έχει ρεύμα, στο πόσο σίγουρος είναι ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, ποιος βάρει με τα τιμολόγια της ΔΕΗ για να την κάνει αποκλειστική και αν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει τα ρεύματα. Περιφέρεια. Ποιος έβαλε τον έφια, ποιος έβαλε τις επιβάρυνσεις. Τώρα με ένα κουμπί έχουμε τρόπο να καταλαβαίνουμε και να κάνουμε μετακινήσεις κεφαλαίων και δεν θα μπορούσα να βρω έναν τρόπο να πληρώνω τα έφια εκεί που πρέπει. Αυτός που τον εισπράττει, ήταν δημοτικά τέλη δημή. Γιατί να τα μαζεύει η ΔΕΗ και να τα πληρώνει και να περιμένει πότε θα τα εισπράξει. Γιατί να μην καταργηθεί, όπως υποσχέθηκαν κάποιοι. Δεν θέλω να τα παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά. Αναπτύσσω κάποιους προβληματισμούς που πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε από κοινού. Αν θέλουμε να λέμε ότι υπηρετούμε το συμφέρον της ΔΕΗ, πρωτίστως, και ταυτόχρονα και το δημόσιο συμφέρον. Και δημόσιο συμφέρον, ξέρετε τι σημαίνει, συμφέρον του Έλληνα πολίτη πρωτίστως. Αυτό είναι το δημόσιο συμφέρον. Και δεν είναι το δημόσιο συμφέρον να είναι βιομήχανος ο εκάστοτε πρόεδρος της ΔΕΗ ή ο εκάστοτε υπουργός. Και εμείς στη διαδικασία που έχει ανοίξει είπαμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι με τοπικιστικά χαρακτηριστικά και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Ό,τι πετυχαίνει στα κέντρα λήξη των αποφάσεων
τα πετυχαίνεις με στρατηγική και με αναφορά χώρας. Τοπικιστικά τι είμαστε. Πόσες βουλευτές μας αφήσαμε με τη μείωση του πληθυσμού. 9 είμαστε. 9 έχουμε μέσα στη Βουλή. Αν πούμε ότι όλα πλέον είναι στο πολιτικό βαρόμετρο. Όλοι μετράνε το πολιτικό όφελος και το πολιτικό κόστος. Ποιο είναι το πλεονέκτημά μας? Ότι εδώ γεωπολιτικά που βρισκόμαστε είναι ανεκτήμητη αξία και της χωροταξικής μας θέσης, οικονομικά και στην Ευρώπη, με το ότι έχουν τα νερά της χώρας, το 65% των επιφανειακών και τους λιγνίτες. Τι άλλο έχουμε? Αν τα βγάλουμε από το χάρτη, τι είμαστε? Αυτά που έχουμε, πάνω σε αυτά θα πρέπει να δομήσουμε πολιτικές. Για να δομήσουμε πολιτικές, πρέπει να έχουμε δημόσιο λόγο και δημόσια παρέμβαση. Διότι όπου υπήρξαν ιδιώτες, είναι καταστρεπτική η λειτουργία τους. Έχει δίκιο που λέει για τη Φλόρινα. Έχουμε ένα ορχείο, μια κοινότητα που πλήττεται άμεσα και δεν μπορούμε να λύσει. Το κοίτασμα καταστρέφεται, η μονάδα δεν λειτουργεί και πάει λέγοντας. Αυτός τους ιδιώτες θέλετε? Με αυτός τους ιδιώτες θέλουμε να πάμε? Άρα, από τα πράγματα με τους ιδιώτες δεν μπορούμε να πάμε. Όχι γιατί είμαστε κρατικιστές. Γιατί οι ιδιώτες, οι οποίοι επί σειρά ετών ακόμη και σήμερα συνεχίζουν κάποιοι να είναι κρατικιστές, απέτυχαν. Δεν τους εμπιστευόμαστε. Για να απαντήσω στο φίλο μου τον Καρακάση, ότι εμείς μπορεί να έχουμε κάποια αιμονή, Μανώλη, να τα έχουμε όλα στο κράτος. Απέτυχαν. Παταγωδός. Και προσέτρεξαν αυτοί ήδη και κάνανε εταιρείες, τώρα που παίρνουν από τα νόμια φθηνή ενέργεια και την πουλάνε. Ας βάλουν το χέρι στη τσέπη να δουν τι σημαίνει να κάνουν ένα εργοστάσιο και ένα ορυχείο. Δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορούν. Και γι' αυτό λοιπόν όλοι βλέπουν με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό που προέκυψε και ως οδηγία και ως απόφαση της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Εμείς και στη μία περίπτωση και στην άλλη λέμε το εξής και να είναι καθαρό. Δημή ΔΕΗ, δημόσιο χαρακτήρα, το 51% στη ΔΕΗ, άρα γι' αυτό το 17% θα φύγει και θα πάει στις δημόσιες συμμετοχές, πάει το αίτημα, αδιαπραγμάτευτο το αίτημα, διότι αυτό το 17% είναι οριζόντιο. Πάει παντού. Πάει και στα νερά, πάει και στα φωτοβολταϊκά, πάει και στις ανεμογεννήτριες, πάει παντού. Για ποιες επενδύσεις μιλάνε ότι θα γίνουν με το 17% στο ΤΑΙΠΕΔ? Δηλαδή αυτός που είναι στο 17% άμα πουληθεί από εκεί θα έχει λόγο και σε πρώτη μονάδα, θα έχει λόγο και σε αυτό που λέγεται υδροελεκτρικό, θα έχει παντού. Για ποιο αναπτυξιακό σχέδιο να μιλήσει ήδη, να κάνει ένα αναπτυξιακό σχέδιο και να ερθέω να πάρει το 17% έτοιμα, όταν ξέρουμε και ποιοι έχουν συγκεντρώσει μετοχές. Σήμερα οι Άγγλοι έχουν συγκεντρώσει το 15% των μετοχών που είναι ιδρυκοποιημένοι στο χρηματιστήριο το 49%. Πού ξέρουμε τι μας προκύψει? Άρα πρώτο θέμα διαπραγμάτευτο το 17% από το ΤΑΙΠΕΔ στις δημόσιες συμμετοχές, να ταραρχίσουμε. Τι θέλουμε εμείς ως περιοχή? Εμείς είμαστε παραγωγοί. Εδώ. Δεν είμαστε έμποροι. Είμαστε πολλά με ρεύμα, με γραφεία. Εμείς παράγουμε ενέργεια. Άρα πρέπει να στηριχθεί ο λιγνίτης. Πώς μπορεί να στηριχθεί ο λιγνίτης? Αυτοί που τον επιβάλλουν με πολιτικές να τις διορθώσουν. Και δεν είμαστε ενδιαφέροντες ποιος είναι. Δεν κοιτάμε στο χθες, σήμερα τι πρέπει να γίνει. Πρέπει και στα δικαιώματα των ρήπων να υπάρξει διόρθωση και στο φόρο που υπήρξε το δίωμα στο δρόμο του Λιμνίτη. Αυτά μα τα αθροίσουμε. Δεν ακούμε μόνο αυτά, Περιφερειακή, το είπε και την άλλη. Συμφωνώ, θα τα πω. Ένα. Πρέπει να τα ιεραρχήσουμε. Να σα πω κάτι. Εγώ να είμαι με εσά. Να έρθουν οι επενδύσει. Όχι, ακούστε. Να έρθουν οι επενδύσει. Συμφωνούμε. Ποιο επενδυτή θα έρθει με ένα χρηματιστήριο ρήπων υψηλό? Με ένα φόρο στο Λιγνίτη. Μα στις νέες μονάδες θα μειωθεί και η παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Πότε? Και άρα θα έχει και λιγότερη ενέργεια. Πότε και με ποιον τρόπο? Είναι απλό. Προσέξτε το αυτό. Δύο τρόποι υπάρχουν. Ή να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό που λες, που στο αποκλείω, που το αποκλείω. Ναι. Ή να κάνει σύγχρονες μονάδες που δεν θα παράγουν το διοξίδιο του άνθρακα για να μειώσει το κόστος. Το χρηματιστήριο των ρήπων, ακόμη και στις σύγχρονες. Το χρηματιστήριο των ρήπων, συγγνώμη για να μην κάνω άλλη διακοπή, είναι σίγουρο ότι τα λεφτά από εκεί θα πάνε στους ΑΠΕ. Δεν θα πάνε στις λιγνητικές μονάδες. Η Ευρώπη δεν θέλει το λιγνίτη, είναι απλό. Ωραία.
Η Ευρώπη δεν θέλει το λιγνίτη, αλλά άμα πούμε τώρα στο σύστημα, από την ενέργεια που παίζει στα ευρωπαϊκά δίκτυα, το 30-40% των Γερμανών είναι λιγνίτη. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Άρα δεν είναι σταθερό. Αν μην την κάνουμε αυτή την παραδοχή όμως εδώ εμείς, αν παραδεχτούμε κι εμείς ότι δεν πρέπει να είναι ο λιγνίτης στο μείγμα καυσίμου, γιατί δεν το θέλουν οι Ευρωπαίοι, τζάμπα συζητάμε. Όχι, το αντίθετο ακριβώς λέμε. Μην περιμένουμε να μειωθεί το τέλος του ρήπου. Να δούμε λίγο τα βήματα. Πώς μπορεί να στηριχθεί η λιγνητική παραγωγή. Το είπαμε. Πρέπει να απαλλάξουμε από τα βάρη που έχει ο λιγνίτης. Διότι αυτά τα βάρη που έχει πάρει ο λιγνίτης ουσιαστικά είναι αυτόματα και έμπνια στις άλλες μορφές ενέργειας. Δηλαδή, ο λιγνίτης διορθώνει το αέριο, οι ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολτικά οικονομάτια. Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικότερα. Αφού λοιπόν διορθώσουμε αυτά, πρέπει να δούμε τώρα το διπτυσιακό καθεστώς. Έχουμε μία ΔΕΗ που έχει το 34% και αυτό είναι στις δημόσιες συμμετοχές και ένα 17% στο ΤΑΙΠΕΔ. Αν θέλουμε να πετύχουμε και να πούμε ότι πετύχαμε και διασφαλίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ, πρέπει το 17% να πάει στο 34%. Άρα ένα μέτωπο είναι αυτό πολύ σημαντικό. Το οποίο μας έμεινε ουρά από τα άλλα δύο θέματα. Της μικρής ΔΕΗ, είπατε για τη μικρή ΔΕΗ να μην τοποθετηθώ, και του ΑΔΜΙΕ. Αν το διορθώσουμε αυτό, είναι μια μεγάλη νίκη. Για τη χώρα. Για να μην έχουν γιατί δεν. Αφήστε να ολοκληρώσω. Ποιο είναι το άλλο δεύτερο αγκάθι που έχουμε. Ποιο είναι το άλλο δεύτερο αγκάθι που έχουμε. Ότι έχουμε μονάδες γερασμένες που κάνουν τον κύκλο στις ώρες τους. Ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις και από το Υπουργείο και από εμάς. Υπάρχουν και σχετικές αλληλογραφίες. Κάποια στιγμή σας είχα κάνει και διανομή στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το είπαμε και στον Πρωθυπουργό, υπάρχει και στο κείμενο με τις προτάσεις. Να γίνει μια παρέμβαση τουλάχιστον στις μονάδες που δικαιολογούνται, που κρατάνε το σύστημα της τηλεθέρωσης του αμυντέου και της καρδιάς. Πρέπει να δούμε τι γίνει και με την πέμπτη μονάδα, να δοθούν αυτές οι παρατάσεις στον ορό. Για να απαντήσω και στην ανησυχία του Δήμαρχου. Και θυμάστε, κύριε Δήμαρχε, πέρυσι είχα κάνει παρέμβαση και δόθηκε παράταση για τη λειτουργία της τηλεθέρωσης. Το θυμάστε. Άρα το δεύτερο σε επίπεδο λιγνητικών μονάδων είναι αυτό. Η παράταση των ορών μέχρι να δούμε τα νέα δεδομένα. Πάμε τώρα πώς θα αντιμετωπίσουν το 40%. Η καθαρή άποψη, η εύκολη άποψη είναι δεν πουλάμε. Δεν πουλάμε. Το δεν πουλάμε σημαίνει ότι δεν γίνεται και καμία επένδυση. Που λέει η κυρία Ζημιλιάδου. Ο Παναγιωτάκης λέει ο τρόπος που μπορούμε να το δούμε αυτό το θέμα είναι κοινοπραξία ΔΕΗ με επενδυτές. Και προτείνει με Λίτη 2, Αμίντεο και ίσα Αγίου Δημητρίου. Λύνει προβλήματα. Απαντάει στις προκλήσεις του μέλλοντος. Κατιστά την περιοχή ισχυρό πόλο και στα λιγνητικά με σωστές μονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που θα μπαίνουν και πιο εύκολα στο σύστημα κτλ. Σωστή πρόταση. Καλύτερα. Διαφωνούμε. Αφού μιλάμε για επενδύσεις κτλ. Κάει και από το νομοσχέδιο. Και στην ολοκλήρωση. Αυτό λέει η Ντίτσικο, η Κομισιόν. Δεν μπορεί να το κάνει η ΔΕΗ. Γιατί αυτομάτως θα υφίσταται η δεσπόζουσα της θέσης. Δεν το αποδέχεται. Και λέμε ότι αν μπορούσε να το κάνει, αν δεν υπήρχε αυτή η υγεία, θα έπρεπε να το συζητήσουμε, να το καταλήξουμε, να πούμε συμφωνούμε εδώ πέρα. Πάμε με αυτό, okay. Δεν γίνεται αυτό. Τι μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση, έτσι όπως είναι τα δεδομένα συζητάμε. Για να είμαστε ωφέλιμοι. Το δημόσιο, αυτό που είναι να κάνει η ιδέα, το κάνει το δημόσιο. Εδώ πρέπει να τοποθετηθούμε, το δεχόμαστε. Εμένα ο Πρωθυπουργός μου είπε, το δημόσιο με σύμπραξη, με ιδιώτες, με επενδύσεις και αν θέλετε δέστε τη δυνατότητα να πείτε κι εσείς. Σας δίνουμε τη δυνατότητα με νόμο που κάνουμε. Ο οποίος νόμος μας δίνει και άλλες δυνατότητες, σαν περιφέρεια. Τις οποίες αν θέλετε συζητήσουμε σαν άλλο χρόνο. Πέρα και έξω από το ειδικό τιμολόγιο, μπορούμε να είμαστε, το λέω νόμος ξεκάθαρα, θα το δείτε, υπάρχουν οι παραγωγοί που πουλάνε ενέργεια για εμπορία και υπάρχουν οι εταιρείες που συγκροτούνται στο να δουν κατευθείαν στην κατανάλωση. Μπορούμε δηλαδή να πάρουμε από το πρωί και εμείς να συγκροτήσουμε μια εταιρεία σαν περιφέρεια με τους Δήμους, απτανόμε ενέργεια και να κάνουμε φθηνή ενέργεια στους καταναλωτές και στους επιχειρηματίες. Μπορούμε να το κάνουμε.